αν υποψιαστούμε κάτι, αν υποψιαστούμε ότι το παιδί μας μπορεί να έχει πέσει θύμα ή να έχει εισπράξει ύποπτη συμπεριφορά, να μην θυμώσουμε μαζί του, να μην το μαλώσουμε, να προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε και στα ερωτήματά μας να ρωτήσουμε τι έγινε και πότε, αλλά να μην ρωτήσουμε γιατί. Διότι στο ερώτημα γιατί το παιδί για άλλη μια φορά θα νιώσει συνένοχο, θα κλειστεί στον εαυτό του και δεν θα αποκαλύψει αυτό που του συμβαίνει. Υπάρχουν ιστοσελίδες, έχουμε Facebook, υπάρχει και Twitter, από το οποίο μπορείτε να πάρετε περισσότερη πληροφόρηση. Θα σας πω ότι μέχρι σήμερα, θέλω αν μπορείς να είσαι παρακαλώ, εσύ πέρασε τα γρήγορα και εγώ θα πω αυτά που πρέπει να πω. Μέχρι σήμερα προσπάθησα να κάνω κάποιες συναντήσεις για να δέσω κάποιες συνεργασίες. Η πιο σημαντική και χάρη στην οποία βρίσκομαι εδώ είναι η συνεργασία μου με το Υπουργείο Παιδείας και προσωπικά με τον Υπουργό, ο οποίος ενέκρινε τη συμμετοχή μου σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλη αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά του κυρίου Καρατάσου και θα συνεχίσουμε προκειμένου να βρεθούμε σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, όμως, έχουμε συνεργαστεί και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τον κύριο Μάνο Σφακιανάκη, στην περιοδία του ανά την Ελλάδα για την ενημέρωση στο πλαίσιο των κινδύνων στο διαδίκτυο, αλλά και με τον ΣΕΓΑΣ. Γιατί πάρα πολλά κρούσματα έχουμε αντιμετωπίσει και στον αθλητισμό. Βλέπετε γρήγορα κάποιες από τις δράσεις, με ποιο τρόπο κινηθήκαμε, πού βρεθήκαμε. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει σε 20 πόλεις ανά την Ελλάδα και στοχεύουμε να πάμε σε όλες. Ο στόχος μας είναι να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γειτονιά. Η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Σε κατά καιρούς μας έχει φιλοξενήσει σε πλατείες, σε ανθοεκθέσεις, σε εκθέσεις βιβλίου ή σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο κάθε Δήμο, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα της καμπάνιας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης έχουν σταθεί συμπαραστάτες σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάθε σπίτι, πρέπει να φτάσουμε σε κάθε γωνιά, προκειμένου αφενός να αφυπνίσουμε τους γονείς, αφετέρου να μπορέσουμε να τους δώσουμε και όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορέσουν και οι ίδιοι να προσεγγίσουν τα παιδιά τους. Άλλες φορές από άγνοια. Άλλες φορές γιατί πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί στο δικό τους παιδί. Άλλες φορές γιατί δεν ξέρουν τον τρόπο και δεν έχουν τη σωστή επιχειρηματολογία να προσεγγίσουν ένα παιδί, το αναβάλουν. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε μέσα από αυτή την καμπάνια να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και πολύ περισσότερο να εφοδιάσουμε με τον απαραίτητο εξοπλισμό, υλικό, έντυπα αλλά και επιχειρηματολογία για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα παιδιά από το χειρότερό τους εφιάλτη. Θα κλείσω με τις λίγες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που ένιωσα ότι οφείλω να κάνω στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της κακοποίησης των παιδιών, διότι όλη αυτή η καμπάνια έχει ως στόχο την πρόληψη. Τι κάνουμε όμως όταν φτάνουν κάποια παιδιά να καταγγείλουν αυτόν τον εφιάλτη που έχουν βιώσει? Θα πρέπει να υπάρχουν δομές, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να είναι επαρκές και αυστηρό. Είναι αυστηρό, φροντίζουμε να καλύψουμε και ό,τι και να μπορεί να υπάρχουν. Και σε ό,τι αφορά τις δομές, να σας πω ότι σε ερώτησή μου που κατέθεσα προς τον Υπουργό Υγείας πρόσφατα, προκειμένου να δημιουργηθεί το σπίτι του παιδιού, ένας χώρος δηλαδή που το παιδί, το κακοποιημένο παιδί, αυτόματα θα μεταφέρεται εκεί και εκεί θα πηγαίνει ο γιατρός για την γνωμάτευση, εκεί θα πάει ο αστυνομικός για την πρώτη κατάθεση, εκεί θα πάει και ο εισαγγελέας για την επίσημη κατάθεση, ώστε το παιδί να καταθέσει μία και μοναδική φορά και να μην χρειαστεί αυτός ο εφιάλτης να επαναληφθεί ξανά και ξανά και να τραυματίσει περισσότερο την παιδική του ψυχή. Γι' αυτό το λόγο η πρότασή μου ήταν να δημιουργηθεί το σπίτι του παιδιού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, αυτό ξεκινάει στην Αθήνα. Ελπίζω να έχει επιτυχία και να μπορέσει να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ως ότου βεβαίως εξαλείψουμε το φαινόμενο, γιατί στόχος μας είναι ο τερματισμός της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Με αυτές τις σκέψεις και χωρίς να σας κουράσω, θα ήθελα να ολοκληρώσω το σύντομο χαιρετισμό μου και να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο που βρίσκεται εδώ, γιατί θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η καμπάνια σήμερα υλοποιείται στη χώρα, διότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας, επέλεξε αυτή η καμπάνια να τρέξει και στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό που συνάδελφοι, ειδικά οι γυναίκες στη Βουλή, από όλα τα κόμματα, έχουν συμπαρασταθεί σε αυτή την προσπάθεια.